Με αφορμή τη συνάντηση της, της Γαλλίδας Υπουργού Άμυνας Φλωράν Σπάρλι και του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο ναυπηγείο Naval Group. Στο Λοριάν, Βρετάνη, στις 13 Ιανουαρίου 2022, έχουμε μια νέου ειδικού τύπου αμυντική προσέγγιση με τη Γαλλία μετά το φιάσκο με τον αγωγό Eastman. Κατά τη διάρκεια τη επίσκεψη, δεν υπήρξε καμία σημαντική νέα ανακοίνωση σχετικά με την προμήθεια κορβετών φρεγατών από την Ελλάδα, αναφέρει γνωστή αμυντική ιστοσελίδα. Αλλά προφανώ συζητήθηκε μια νέα αμυντική αρχιτεκτονική στην Ανατολική Μεσόγειο ανάμεσα στι δύο πλευρέ. Η Γαλλία εκφράζει την επιτομή τη Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, όπω αυτή προβλέπεται στο άρθρο 42, παράγραφος 7 τη Συνθήκη τη Λισαβόνα. Υπογράμμισε ο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο σε δήλωσή του μετά το πρωινό εργασία που διοργάνωσε η Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα, σύμφωνα με το ΑΠΕ. Η συνεργασία με τη Σύμμαχο Γαλλία ενισχύεται καθημερινά και σε όλου του τομεί, των ο Νίκο Επίση, έδωσα έμφαση στα ανοίγματα που κάνει η Ελλάδα στην εξωτερική πολιτική, την οποία ακολουθεί κατ' εντολή του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη με τα ταξίδια μου τόσο στην Αφρική όσο και σε διάφορε άλλε χώρε, αλλά και το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει η Ελλάδα πλέον και για την Ιπποσαχάρια Αφρική, στην οποία η Γαλλία, προστατεύοντα τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, είναι εξαιρετικά δραστήρια, τόνισε ο Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Η Γαλλία είναι μία από τι χώρε που βρίσκονται στην καρδιά των ευρωπαϊκών εξελίξεων και στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με πολιτικέ πρωτοβουλίε. Υπογράμμισε και ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών τη Βαρβιτσιώτης σε δήλωσή του μετά το πρωινό εργασίας. Για εμά, η Γαλλική Προεδρία είναι μια Προεδρία μεγάλων τομών για την Ευρώπη, τόνισε ο κ. Βαρβιτσιώτη και πρόσθεσε. Πιστεύουμε ότι η στρατηγική ατζέντα τη Ευρώπη, η πράσινη μετάβαση, η αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητα και βέβαια η υιοθέτηση του Συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, που αποτελούν τι γαλλικέ προτεραιότητε, είναι η καρδιά των θεμάτων που απασχολούν το ευρωπαϊκό μέλλον. Η χώρα μα ευρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι μετά τη γνωστή υπόθεση με τον αγωγό EastMend και η Γαλλία έχει τα φόντα να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκού τύπου Αρχιτεκτονική ασφαλεία στη Μεσόγειο εναντίον στα τουρκικά σχέδια. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για μα.